Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Πανετολικού στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Καρέρα, που παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές λόγω του προγράμματος που ακολουθεί, έκανε μέτρια εμφάνιση. Η Ένωση, που δεν δημιούργησε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με πέναλτι που κέρδισε ο Σαμπανάτζοβιτς από τον Ταχάρα και εκτέλεσε ο Λιβάγια στο 29. Οι Αγρινιώτες σοφάρισαν στο 42 με τον Ντίαζ και ασίστ του Ταχάρ. Στο 56 από κόρνερ του Βέρντε, ο Λιβάγια έγραψε το 2-1 με κεφαλιά. Ο Γιακουμάκης είχε δοκάρει στο 64, επίσης μετά από κόρνερ του Ντανιέλε Βέρντε. Ο Ιταλός, που έγινε πρόσφατα πατέρας, ήταν ο κορυφαίος και επιβραβεύτηκε με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα στο 83, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1. Αυτό που μου είπε ο Βέρντε είναι άφησε με να το κάνω εγώ, γιατί ήθελα να το αφιερώσω στην κόρη μου που γεννήθηκε πρόσφατα. Του λέω «ΟΚ, προχώρα». Τα δύο πέναλτι που καταλογίστηκαν υπέρ της ΑΕΚ εξετάστηκαν από το ΒΑΡ και ήταν απολύτως οριακές φάσεις στη γραμμή της περιοχής. Έχουν όλο το δίκιο του κόσμου οι Έλληνες διαιτητές να ζητάνε να προστατευτούν από στοιχεία πιθανώς του υποκόσμου. Αλλά το ερώτημα είναι εμάς ποιος θα μας προστατέψει πολλές φορές από τους διαιτητές. Μόνο αυτό. Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους και χρόνια πολλά. Δεν θεωρώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Νομίζω ότι σαν ομάδα σταθήκαμε πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις του διαιτητή σήμερα κρίνανε το αποτέλεσμα. Στα μεταγραφικά, ο Φεντερίκο Μπάρμπα είναι γνωστό πως αποτελεί πρώτο στόχο της ΑΕΚ για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας, αλλά παρά τις προσπάθειες απόκτησής του με δανεισμό, τα πράγματα δείχνουν να στραβώνουν. Η Κιέβο Βερόνα, στην οποία ανήκει ο παίκτης, και η Βαγιαδολίδ, στην οποία έπαιζε μέχρι πρότινος ως δανεικός ο Ιταλός στόπερ, συμφώνησαν για τη διακοπή του δανεισμού του. Ωστόσο, τα πράγματα δεν φαίνεται να εκτιλήσονται θετικά για την Ένωση. Συγκεκριμένα ιταλικά μέσα αναφέρουν πως ο 26χρονος αμυντικός έχει επιστρέψει ήδη στην πατρίδα του και υποστηρίζουν πως είναι το πιο πιθανό σενάριο να αγωνιστεί σε κάποια ομάδα του Ιταλικού πρωταθλήματος. Ως φαβορή μάλιστα αναφέρεται η Ουντινέζε, που φαίνεται μάλιστα να έχει κάνει ήδη πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Κιέβο για την απόκτηση του παίκτη.